Κατερίνα μου, με λένε Γεωργία. Σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Δουλεύω σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που άνοιξε πριν λίγες ημέρες. Είμαι υπεύθυνη μιας μονάδας σε bungalows. Μαζί μου εργάζεται και ο μνηστήρας μου. Είναι υπεύθυνος στην οργανωμένη παραλία του ξενοδοχείου. Είμαστε ραβωνιασμένοι 2 χρόνια. Το όνειρό μου είναι να τον παντρευτώ και γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά, αν και φέτος τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ποτέ. Όμως, από τις πρώτες πελάτησες τη σεζόν, είναι μια κυρία με την κόρη της που έχουν μια μεγάλη βιοτεχνία και είναι αρκετά εύπορες. Η κόρη είναι χωρισμένη. Είχε ένα άτυχο γάμο και ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Δυστυχώς, ο αραβωνιαστικός μου άρχισε να τη φλερτάρει. Το έμαθα σχεδόν τυχαία από τη μητέρα της. Ούτε εκείνη ξέρει ότι αυτός που ερωτεύτηκε η κόρη της είναι ήδη αραβωνιασμένος. Τότε αποφάσισα να πιάσω την κόρη και να της μιλήσω. Να της αποκαλύψω τα πάντα. Όμως τελευταία στιγμή με έπιασε η μητέρα της και μου ζήτησε να μην πληγώσω το παιδί της. Κατερίνα μου, βρίσκομαι σε δίλημα. Να τα πω όλα στην κόρη ή να φύγω από τη μέση και να τους αφήσω να είναι μαζί. Διλήμματα ζωή. Σκεφτόμουν, ρε Συμπάμπη. Τι? Τι. Δεν πάει καλά η δουλειά εδώ πέρα και εγώ ονειρευόμουν το γάμο μας τώρα. Κάτσε, πώς θα μαζέψουμε λεφτά, τι θα κάνουμε? Εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη, τι περιμένεις τώρα? Εντάξει, τώρα άνοιξε, θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό αναρωτιέμαι, πώς θα πάει? Πώς θα πάει η σεζόν? Ξέρω εγώ, εντάξει, άστο, βήμα-βήμα, μην τρελαίνεσαι. Θα τη βρούμε την άκρη. Τι βήμα-βήμα, έχουμε κανονίσει να παντρευτούμε, το καταλαβαίνεις. Μη φωνάζεις, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει κανείς να ξέρει ότι, ότι πάμε να παντρευτούμε, ότι έχουμε σχέση. Το ξέρω, αλλά. Τι θες να μας διώξουνε? Και αν παντρευτούμε. Έχω κι εγώ το άγχος μου, ρε Συμπάμπη, καταλαβαίνω. Και μελαγχολικά είναι. Τι είναι μελαγχολικά, κοριτσάκι μου, εσύ τα βλέπεις μελαγχολικά? Γιατί δεν κάνεις τίποτα άλλο? Σαν τι να κάνω, βρε μαμά? Ή στη βιοτεχνία θα είσαι ή διακοπές με μένα θα κάνεις. Και πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό? Πρέπει να βγεις με παρέες, με φίλους. Μαμά, δεν θέλω. Ξέρεις, από τότε που χώρισα με τον Στέφανο, έχω κλειστεί στον εαυτό μου. Ακού να σου πω, αγάπη μου, έχουν περάσει 2 χρόνια. Ακόμα θα το βλέπεις στο μακαρίτι? Αυτό είναι δικό μου θέμα. Όταν εγώ αποφασίσω ότι θέλω να προχωρήσω τη ζωή μου, θα την προχωρήσω. Ως τότε, μαμά, αυτή είναι. Εντάξει. Έγινε ένα σφάλμα. Πρόλαβες και το διόρθωσες. Ήταν πρικοθύρας, το ξέρουμε αυτό. Δεν το θέλες. Τι να έπαθες κι εσύ, άνθρωπος είσαι? Πώς έγινε αυτό στη ζωή μου? Σε όλους πώς πέτυχα αυτόν τον λάθος άνθρωπο? Σε όλους μπορεί να συμβεί. Με κατέστρεψε, μαμά, ψυχολογικά. Λοιπόν, συνέλθε τώρα. Πώς θα συνέλθω, τον σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι, λάθος έκανες. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Δεσποινής. Παρακαλώ, πείτε μου. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε εμείς την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων? Ναι, 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 φυσικά. Λοιπόν, αύριο η κόρη μου έχει γενέθλια και θέλω να μου πείτε αν μπορείτε να διοργανώσετε κάτι στο δείπνο, κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Εκτός, ναι, από την τούρτα θέλω ζωντανή μουσική και κάτι που να δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία, ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία, ωραία. Πόσο ακριβώς το σκέφτεστε όμως? Θέλετε να μου πείτε για να βοηθήσω? Εσείς εδώ τι κάνετε? Δεν έχετε κάποιες ιδέες? Δεν έχετε? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κάποια προγράμματα? Στο δείπνο σας θα φέρουμε μια τούρτα. Το τούρτα, αγάπη μου, το πάνε παντού. Με ενδιαφέρει να έχει και μουσική και να υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, βεβαίως, θα το κάνουμε. Άκουσε. Το παιδί μου έχει υποφέρει πάρα πολύ. Είχε κάνει ένα αποτυχημένο γάμο. Έναν πρικοθύρα ο οποίος προσπάθησε να μας φάει όλη την περιουσία. Λοιπόν, με το ζόρι ξέμπλεξε από αυτόν και 2 χρόνια τώρα δεν έχει χαμογελάσει. Είναι ακόμα κολλημένη. Δεν πειράζει, θα την κάνουμε να χαμογελάσει εμείς. Ο Μπάμπης. Χάρηκα. Σοφία. Να είσαι καλά. Πώς περνάτε εδώ? Έμαθα χθες ότι είχατε γενέθλια. Πέρασα υπέροχα. Μετά από καιρό ένιωσα πολύ χαρούμενη. Πέρασατε ωραία χθες? Πολύ. Χαρά μας να σας εξυπηρετούμε. Να είστε καλά. Εδώ τι κάνετε τώρα?
Θα κάτσετε πολύ? Ναι, θα κάτσουμε λίγες μέρες, κάνω τις διακοπές μου. Είμαι με τη μητέρα μου βέβαια. Εγώ το επέλεξα να είμαι εδώ με τη μητέρα μου, γιατί δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά και δεν ήθελα πολλά άτομα. Φταίμε εμείς εδώ κάτι το... Όχι, όχι. Περνάω μια δύσκολη φάση, γιατί χώρισα με έναν άνθρωπο που δεν μου φέρθηκε καλά. Τώρα, τι φταίτε κι εσείς να τα ακούτε αυτά, αλλά συγγνώμη, βγήκαν από μέσα μου. Όχι, άμα θέλετε να τα πείτε, δεν τρέχει τίποτα. Να βγάλετε. Εμείς θέλουμε ευτυχισμένους άνθρωπους εδώ. Ναι. Και θα κάνουμε τα πάντα. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειαστείτε, θα φωνάξει το όνομά μου και θα έρθω. Οτιδήποτε. Αλήθεια. Ναι, ναι, οτιδήποτε θέλετε όμως. Εντάξει, ήδη είναι όλα υπέροχα εδώ. Και εσείς σας ευχαριστώ που νοιάζεστε. Εσείς εδώ είστε με την οικογένεια? Όχι, είστε... εγώ σας είπα δουλεύω εδώ, είμαι υπεύθυνος. Είστε ελευθερός? Ναι, 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 ναι. Α, είστε ελεύθερος. Ελεύθερος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Τη μια μέρα είσαι ελεύθερος, την άλλη μέρα έχεις τα πάντα. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ορίσεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Λοιπόν, πάω στη δουλειά μου να μην σας ενοχλώ και ό,τι θέλετε, είπαμε. Μπάμπης. Εντάξει. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε. Εννοείται. Τι έγινε? Τι να γίνει? Δεν μπορώ άλλο εδώ πέρα, αλήθεια. Όχι, σταμάτα. Κουράσει. Σταμάτα τη μουρμούρα. Πώς πήγε χθες το πάρτι? Καλά πήγε, πολύ καλά. Γιατί? Τι γιατί, απλά ρωτάω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ωραία, ναι, μια χαρά όλα. Δεν μου λες. Αυτές τι μέρος του λόγου είναι, είναι συνεχεία μαζί η μάνα κόρη. Τις βλέπω στην παραλία αυτά, αλλά λίγο ξινές, κατάλαβες. Από ό,τι έχω δει, ναι, συνήθως είναι μαζί. Είναι μια χαρά γυναίκες είναι και οι δύο. Ναι. Πού την είδες στην ξινίλα? Που είχα μιλήσει την άλλη φορά που σου είπα. Καλά, ποτέ δεν είναι πάντα μαζί, ποτέ χωριστά. Κοίτα, από ό,τι έχω δει, από ό,τι έχω παρατηρήσει, όχι ότι τις παρακολουθώ κιόλας, ναι. Τα πρωινά η κόρη πηγαίνει για μπάνιο. Σηκώνεται λίγο πιο πρωί. Α, πάει μόνη της. Ναι, να σου πω γιατί ρωτάς. Και γιατί ρωτάω, παιδί μου, τους πελάτες εδώ να ξέρουμε να είμαστε επαγγελματίες 100%. Είναι ωραίο να ξέρεις το. Αγάπη. Έλα. Πασκάλα, ρε, τι αγάπη και τέτοια. Ξεκόλα να πούμε, αφού έχουμε πει. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάνω να φύγω, μας πάρουν και χαμπάρι, εντάξει. Σιγά μας πάρουν χαμπάρι, μωρέ. Σταμάτα. Όχι, εσύ σταμάτα. Σε βλέπω πώς κάνεις. Λοιπόν, άντε πάω, θα μιλήσουμε. Ναι, ναι. Σοφία μου, σε βλέπω αλλαγμένη και πολύ χαρούμενη, αγάπη μου. Ναι, βρε μαμά. Εδώ που ήρθαμε, ο αέρας, η άβρα. Έχεις δίκιο, τελικά είναι πολύ όμορφα. Ο αέρας, η άβρα ή και ο Μπάμπης? Τι εννοείς, βρε μαμά? Ποιος Μπάμπης? Κοίταξε, η μανούλα έχει μαντάκια και βλέπει. Με τον Μπάμπη βλέπω πολλά. Και νομίζω ότι κάτι παίζει. Εντάξει, έχουμε κάνει κάνα δυο κουβέντες, τα λέμε. Μια χαρά παιδί είναι. Μόνο κουβέντες θα το λέμε ή έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω? Αυτό να τα παρατηρήσεις όλα πάντα. Αφού νοιάζομαι για το καλό σου. Ήσουν αμαραζωμένη 2 χρόνια, δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Θα δείξει. Μακάρι, μακάρι κοριτσάκι μου. Καλημέρα, τι κάνετε κυρία Ευρυδίκη? Καλώς τον Μπάμπη, καλά είμαι, μια καλά, χαρά. Καλά, εσύ Σοφία? Πολύ καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Σοφάκι, πάω να αλλάξω και τα πούμε σε λίγο. Ναι, 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 ναι. Ενόχλησα κάτι, τίποτα? Όχι, όχι, πάω να αλλάξω για να τσιμπήσουμε. Πάει για μπάνιο. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Το βλέπεις το χαμογελό μου σήμερα, ε? Το δικό μου δεν το βλέπεις? Μπαμπή, με έχεις κάνει πολύ ευτυχισμένη. Εγώ να δεις πόσο ευτυχισμένος είμαι. Δεν το περίμενα ότι θα έρθει εδώ και θα αλλάξουν όλα. Είναι αυτό που σου λέω, ότι τη μια μέρα είσαι έτσι και την άλλη αλλιώς. Ήρθαμε στη μελαγχολία και τώρα έχουν φύγει όλα. Σκέφτομαι μόνο εσένα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να σου πω όμως, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλεις, πες μου. Επειδή εδώ δεν επιτρέπεται, καταλαβαίνεις, σαν να έχουμε σχέση με πελάτησες. Θέλω λίγο, ξέρεις, να είναι μέχρι να φύγεις. Ναι. Αγάπη μου, αυτά να μην υπάρχουν, να μην είμαστε διαχειτικοί. Εννοείται, τι. Βέβαια συμφωνώ. Το σέβομαι, το σέβομαι. Είναι η δουλειά σου. Δεν τρέχει τίποτα. Υπάλληλος εγώ, πελάτης. Τυπικές σχέσεις, Ακριβώς, ναι. Και πού θα σε βλέπω? Και πότε θα σε βλέπω? Όταν τελειώσω από εδώ, με το καλό. Τέλος σεζόν. Όταν τελειώσω από εδώ, με το καλό. Θα είμαστε συνέχεια μαζί. Ναι, ρε, αγάπη. Ναι, εντάξει, αλλά είπαμε. Λοιπόν. Αγάπη μου, σου ξέφυγε. Ας. Μην ανησυχείς. Συγγνώμη. Παρασύρωμα. Να πάω τώρα, πάω, Εντάξει, έλα, πάω για το... Θα τα πούμε μετά. Κυρία Ευρυδίκη μου, τι κάνετε?
κάνετε, πόσο καιρό έχω να σας δω? Γεωργία μου, κι εγώ σε έχω χάσει. Πού είσαι, τόσο πολύ δουλειά? Η αλήθεια είναι, έχει πέσει δουλειά, ναι. Μπράβο, καλό αυτό. Πώς είστε, πώς είναι η διαμονή σας? Πάρα πολύ όμορφη. Η κόρη σας? Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Παρότι δεν πρέπει να μιλήσω, εσένα θα σου το πω. Γιατί σε έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Τι έγινε? Και έκανες και αυτή την ωραία εκδήλωση. Ναι, εννοείται, πείτε μου. Η κόρη μου έχει αλλάξει, γιατί έχει βρει κάποιον εδώ. Εδώ στο ξενοδοχείο? Ναι. Κάποιον που μένει, φαντάζομαι. Όχι. Κάποιον που εργάζεται, αλλά εσένα θα σου το πω. Ποιον? Απαγορεύεται, αλλά πρέπει να σου το πω. Θέλω, δηλαδή, έχω την ανάγκη. Ναι, πείτε μου, εννοείται. Και να μου πεις και αν είναι καλό παιδί. Ναι. Τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι. Ξεχνιάστηκες? Δεν είναι καλό παιδί? Τον Μπάμπι. Ναι. Πού είναι υπεύθυνο στην παραλία? Ναι, κατάλαβα. Ο Μπάμπης, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με την προσωπική ζωή των εργαζομένων, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Φαίνεται καλό παιδί, αξιολάθρευτο όμως. Άρχισε λίγο. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Τα λέμε μετά. Θα τα πούμε. Ρε Δημήτρη, τι δεν καταλαβαίνεις, ρε αγόρι μου. Ναι. Ναι, ρε φίλε, μ' άρεσε απίστευτα. Εντάξει, ξεκίνησε για τα λεφτά, αλλά δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτό. Είναι τόσο καλό άτομο που θα πάθεις πλάκα. Ναι ρε, Σοφία τη λένε. Τι ρόλο παίζει, πώς τη λένε? Ναι φίλε, έχω πάθει πλάκα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Όχι ρε, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Αφού σου λέω είμαι έτοιμος να υπογράψω και σύμφωνο άμα είναι. Να μην διεκδικώ τίποτα. Αφού σου λέω ότι γουστάρω, είμαι ερωτευμένος φουλ. Το πρόβλημα είναι πώς θα πω στη Γεωργία να χωρίσουμε. Με εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, ξέρεις τώρα με πιέζει να παντρευτούμε επειδή είμαστε αραβωνιασμένοι και εγώ δεν θέλω. Βρίσκω όλα δικαιολογίες με την κατάσταση τώρα και όλα αυτά. Τι? Δεν ξέρω τώρα, αυτά που μου λες άσε με. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Άμα είναι μόλις φύγουνε, η Σοφία με τη μητέρα της, ρε, να την πιάσω τότε να της το πω. Ναι, μην γίνει τίποτα πριν και μπλεχτούν τα πράγματα και το μάθει. Ναι, σε 2-3 μέρες είναι να φύγουνε. Μετά θα το πω. Να σας πω, ήθελα να σας μιλήσω, αν γίνεται. Όχι τώρα, είμαι ώρα εργασίας, το απόγευμα. Γιατί δεν λέμε τώρα? Γεωργίτσα μου, σε θέλει κυρίως Ανδρέας. Πες μου τώρα. Το απόγευμα. Έχω δουλειά τώρα. Ναι, το ξέρω, θα έφευγα. Εντάξει, θα είμαι κάπου εδώ. Ωραία. Εντάξει. Ναι, 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 γεια σας. Γεια σου, Γεωργία. Α, Γεωργία, περίμενε. Κάτι ξέχασε στο δωμάτιο. Έλα, Παναγία μου, τι θέλει να μου πει τώρα κι αυτή? Ιδιαίτερος. Ας πάνω. Τα μάθα όλα για εσένα και τον Μπάμπη. Κατάλαβα γιατί ταράχτηκες όταν σου είπα το όνομά του. Όταν ζήτησε πληροφορίες γι' αυτό. Ωραία. Εφόσον τα γνωρίζετε, μπορείτε να με καταλάβετε σαν γυναίκα που είστε, έτσι? Και να γλιτώσετε την κόρη σας από έναν πρικοθύρα σαν αυτόν. Εγώ θα τον ξεφτυλίσω, να ξέρετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνεις τίποτα. Μην κάνω τίποτα. Έχω να δω χρόνια την κόρη μου ευτυχισμένη. Και θα σου πω κάτι το οποίο μένει. Θα σε πικράνει, αλλά είναι αλήθεια. Τον κρυφό άκουσα να μιλάει με ένα φίλο του. Λέει ότι αγαπάει την κόρη μου. Την κοροϊδεύει, δεν την αγαπάει. Δεν θέλει, λέει, τα χρήματα. Το είπε στο φίλο του εξ αυτήν. Και θέλει να κάνει και προσύμφωνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι διατεθειμένη να σου δώσω κάποια χρήματα, ένα σεβαστό ποσό, ούτω ώστε να ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Μην βρει ένα καλό άνθρωπο. Σε παρακαλώ, σε ικετεύω. Με μάνα, καταλαβαίνω. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να μιλήσω στη Σοφία και να της αποκαλύψω ότι είμαι αραβωνιασμένη με τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε για να τον εκδικηθώ. Ή να κάνω πίσω και να φύγω από τη ζωή του Μπάμπη, εφόσον ο ίδιος δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου, αλλά αγαπάει τη Σοφία. Λυπάμαι, Σοφία, που σου το είπα. Στην τελική δεν φταίς κι εσύ σε κάτι, αλλά έπρεπε να ξέρεις με τι άνθρωπο έχεις μπλέξει. Δεν το πιστεύω, μου κάνεις πλάκα τώρα, έτσι? Όχι, δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Δεν το πιστεύω, Παναγία. Ετοιμάζομαστε να παντρευτούμε, σκέψου. Όχι, πάλι τα ίδια. Τέτοιος είναι, πρικοθύρας. Αυτό ήθελα από σένα.